Τρέχει από χθες η έκκληση της αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου προς όλους τους εθελοντές, αιμοδότες, να προσέλθουν άμεσα για δωρεά αίματος. Εθελοντής μπορεί να είναι ο καθένας από εμάς που μπορεί να δώσει αίμα. Θα καλημερίσω ευθύς αμέσως την Διευθύντρια της Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού, την κυρία Βάνα Λιδάκη. Σας ευχαριστώ που είσαστε εδώ. Τι κάνετε? Καλημέρα κυρία Τουλγεράκη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Γιατί αυτή η έκκληση, τι ακριβώς συμβαίνει? Κοιτάξτε, είναι το τέλος του καλοκαιριού και όπως συμβαίνει συχνά στο τέλος του καλοκαιριού με το νησί μας να βρίσκεται από τουρισμό και ουσιαστικά να έχουν πέσει αιμοληψίες σε όλα τα νοσοκομεία, όχι μόνο στο δικό μας. Υπάρχει έλλειψη αίματος, η οποία εντοπίζεται πολύ περισσότερο στο δικό μας, γιατί είναι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο όπου απευθύνονται εν τέλει όλα τα σοβαρά τροχαία ή σοβαρά και μεγάλα χειρουργία, τα οποία είναι και, μπορεί να συμβούν και σε οξέα φάση, δηλαδή στην εφημερία, με αποτέλεσμα το απόθεμα να αδειάζει από μια στιγμή στην άλλη, το οποίο μπορεί να είναι ήδη, ας πούμε, ελαττωμένο και οριακό και μπορεί από μια στιγμή στην άλλη να εξαντλείται. Οι ανάγκες αυτές ποσοτικά ποιες είναι με φθινόπωρο, τέλος του καλοκαιριού, αρχές φθινοπόρου, όπως λέτε, όπου τουλάχιστον από ό,τι καταλαβαίνω κάθε χρόνο έχουμε θέμα και καλύπτουμε μόνο την Κρήτη ή υπάρχουν ανάγκες και στην υπόλοιπη χώρα? Καλύπτουμε όλα τα σοβαρά περιστατικά, όλα που τα σοβαρά. Είναι από Ρόδο, Νότιο Αιγαίο ουσιαστικά. Ρόδο, Σαντορίνη, Κάρπαθο, γιατί το Πανεπιστημιακό έχει τις ειδικότητες οι οποίες μπορούν να τα αντιμετωπίσουν, όπως είναι η καρδιοχειρουργή, η αγκιοχειρουργή, η θωρακοχειρουργή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Ο καθένας από εμάς μπορεί να δώσει αίμα, κυρία Λιδάκη, άσχετα με το αν έχει την κάρτα του εθελοντή, αιμοδότη ή όχι, εάν το θέλει, εάν μπορεί να προσφέρει, έτσι? Ναι, φυσικά, εφόσον νιώθει υγιής και δεν έχει πιει την προηγούμενη μέρα αλκοόλ, ούτως ή άλλως θα εξεταστεί από γιατρό και μπορεί να δώσει αίμα από 18 μέχρι 60 χρονών. Αυτό νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό, ότι ούτως ή άλλως πάντα εσείς από τη δική σας την πλευρά ελέγχετε ως γιατροί στις μονάδες αιμοδοσίας των νοσοκομείων, ελέγχετε αν μπορεί κάποιος από εμάς να δώσει αίμα 18 έως 60 ετών. Είναι μπορεί και μια παραπάνω, αν έχει ξαναδώσει πολλές φορές μπορεί να πάει μέχρι 65. Α, μάλιστα. Με μια άλλη δικλίδα την οποία δεν ήξερα. Την ακούω πρώτη φορά. Ότι αν έχεις ξαναδώσει αίμα, δηλαδή έχει συνηθίσει ο οργανισμός σου, θέλουμε να πούμε. Είσαι τακτικός αιμοδότης, ναι. Α, μάλιστα. Να μπορείς να δώσεις με γιατί αίμα. Παραπάνω, ναι. Γιατί αυτή η περίοδος, ξέρω ότι η Κρήτη παραδοσιακά και η Κρητική είμαστε πάρα πολύ καλοί και πάντα ακούμε πάρα πολύ προσεκτικά και είμαστε πάρα πολύ ευαισθητοποιημένοι σε αυτό το θέμα, γιατί δεν είναι μόνο τα σοβαρά περιστατικά τα οποία μπορούν να υπάρχουν, δηλαδή τα τροχαία ή τα μεγάλα, τα χειρουργία, καρδιοχειρουργικά που αναφέρατε, αγκιοχειρουργικά, περιστατικά, θωρακοχειρουργικά και τόσα άλλα. Υπάρχουν και τα χρόνια νοσήματα, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια. Έχουμε μία πάρα πολύ μεγάλη αιματολογική κλινική, ογκολογική κλινική, παιδιατρική αιματολογική κλινική. Όλοι αυτοί οι ασθενείς μεταγγίζονται σε τακτική βάση, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πάγιες ανάγκες ούτως ή άλλως στο νοσοκομείο. Είναι μια περίοδος αναπαυλάς για όλους εμάς, ας πούμε, ξεκούρασης, ο Αύγουστος, για να το πάω και λίγο και να το τοποθετήσω χρονικά, κυρία Λιδάκη, που δεν ερχόμαστε για να δώσουμε αίμα ενδεχόμενα. Είναι δύσκολη περίοδος, γιατί εκτός το ότι υπάρχουν οι διακοπές στα κινητά συνεργεία που κάνουμε στα χωριά, υπάρχουν πολλά γλέντια, υπάρχουν τα σταφύλια, υπάρχουν πολλές αγροτικές εργασίες ταυτόχρονα με τα γλέντια που έχουν διοργανωθεί όλο τον Αύγουστο σε όλη την περιφέρεια, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί κόσμος και να θέλει να δώσει την ημέρα που πηγαίνουμε να μην μπορεί, γιατί την προηγούμενη μέρα έχει διασκεδάσει. Α, μάλιστα. Είναι αυτό που είπατε, δεν πρέπει να έχεις πιει την προηγούμενη μέρα και να έχεις ξεκουραστεί, βέβαια.
Μάλιστα. Ακριβώς. Αγροτικές λοιπόν εργασίες. Από την άλλη, οι γιορτές και τα πανηγύρια δημιουργούν αυτό το θέμα. Γιατί τουλάχιστον καθ' όλη την περίοδο του χρόνου, αυτό το οποίο μαθαίνουμε, βλέπουμε, είναι ότι βοηθάει πάρα πολλοί κόσμος σε αυτό το έργο και είναι προς τιμήν μας. Δηλαδή, οι τοπικές κοινωνίες, οι πολιτιστικοί σύλλογοι, οι αθλητικοί σύλλογοι, όλοι οι φορείς διοργανώνουν καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου εθελοντικές αιμοδοσίες. Ναι, αυτό είναι αλήθεια και η Κρήτη κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό στην Ελλάδα σε αναλογία εθελοντή αιμοδότη σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Mm-hmm. Είναι ένα πάρα πολύ ευαισθητοποιημένος κόσμος. Ενδεχομένως αυτό συμβαίνει γιατί είμαστε και ένα νησί που θέλει να είναι αυτόνομο και είναι ανάγκη να είναι αυτόνομο σε πάρα πολλά πράγματα, γιατί είναι μεγάλο νησί και μπορεί να είναι αυτόνομο, αλλά είναι και πολύ μακριά από την υπόλοιπη Ελλάδα. Οπότε έχουν μάθει οι κριτικοί στο να στηρίζονται στις δικές τους δυνάμεις. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με το αίμα. Έχει γίνει στην κοινωνία η αντίστοιχη ενημέρωση, διεργασία, η μεταλαμπάθηση του εθελοντισμού, με αποτέλεσμα να έχουμε πάρα πολύ ψηλό ποσοστό, όχι μόνο στη δωρεά αίματος, αλλά και στη δωρεά αιμοπεταλίων και στη δωρεά μυελού των οστών. Αυτό σημαίνει ότι καλύπτουμε όλο και περισσότερο μόνοι μας τις δικές μας τις ανάγκες σε αίμα, λέτε. Αυτό θέλετε να πείτε? Όχι μόνο, γενικά σαν νησί. Σαν νησί, Κρήτη, ναι. Καλύπτει τις ανάγκες της και τροφοδοτεί και την Αθήνα. Μάλιστα. Τοπικά, σαν πανεπιστημιακό νοσοκομείο, επειδή όλα τα νοσοκομεία δεν είναι ίδια, αλλά έχουν θετικό ισοζύγιο στο αίμα, γιατί δεν έχουν πάρα πολλές ανάγκες, και άλλα νοσοκομεία έχουν αρνητικό, όπως είναι το δικό μας. Γιατί όσο και να προσπαθήσουμε, οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες, καθώς όλα τα περιστατικά κατευθύνονται σε εμάς τελικά. Όχι όλα, αλλά τελικά κάποια περιστατικά δεν μπορούν να πάνε αλλού. Mm-hmm. Και έχουμε και όλα τα περιστατικά που έχουν τα νοσοκομεία, όπως το Βενιζέλιο κτλ. Οπότε οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες και εμείς έχουμε αρνητικό ισοζύγιο. Ωραία. Να ρωτήσω λοιπόν κάτι τελευταίο μαζί με αυτή την έκκληση. Ο καθένας που σας ακούει αυτή την ώρα, εκτός από τους εθελοντές αιμοδότες, οι οποίοι για να πω την αλήθεια γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν, πού πρέπει να πάνε και πώς πρέπει να κινηθούν, πού μπορεί να δοθεί αίμα προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου? Να πω καταρχάς ότι από χθες που έχουν ξεκινήσει τις εκκλήσεις, ο κόσμος έχει αρχίσει να ανταποκρίνεται και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και για όσους θα έρθουν και μπορούν να έρθουν στο νοσοκομείο ώρες 8.30 το πρωί με 2 το μεσημέρι και 4.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ, τις καθημερινές όμως. Το Σάββατο τώρα έχουμε διοργανώσει έκτακτη αιμοδοσία στην πλατεία Ελευθερίας από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι. Οπότε μπορεί κάποιος να έρθει να κάνει μια βόλτα και να έρθει στην πλατεία Ελευθερίας. Και την Τρίτη επίσης το απόγευμα, την ερχόμενη Τρίτη, το ίδιο, πάλι έκτακτη αιμοδοσία εκεί, ώστε να μπορέσουν και οι άνθρωποι που δεν μπορούν να έρθουν μέχρι το νοσοκομείο να αιμοδοτήσουν στο κέντρο. Ωραία, λοιπόν, πλατεία Ελευθερία, Σάββατο 10 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι έκτακτη αιμοδοσία. Όπως επίσης και την Τρίτη που ο μήνας έχει 12, έτσι. Ναι. Έκτακτη αιμοδοσία στον ίδιο χώρο. Το απόγευμα όμως, 5 με 8.30. 5 με 8.30 στην πλατεία Ελευθερίας. Ναι. Εγώ τα κρατάω όλα αυτά. Νομίζω τα κρατάει ο καθένας από εμάς. Όπως και εσείς είπατε, έχουμε αποδείξει ποια είναι η δική μας στάση και η ευαισθητοποίηση. Όποιος μπορεί να το κάνει λοιπόν, να το κάνει για άλλη μια φορά, γιατί οι ανάγκες είναι μεγάλες. Κυρία Λιδάκη, σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ και εγώ.